Στο κόκκινο βρίσκεται η λειτουργία των φαρμακείων της Θεσσαλονίκης. Τα εσωρευμένα χρέη του ΑΕΟΠΗ έχουν προκαλέσει ασφυξία, καθώς πολλοί φαρμακοποιοί αδυνατούν να πληρώσουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν τα αναγκαία φάρμακα για τους ασθενείς. Μάλιστα, όσο ο ΑΕΟΠΗ δεν πληρώνει για τα φάρμακα που έχουν ήδη διατεθεί, η κατάσταση επιδεινώνεται. Τις παραπάνω καταγγελίες κάνουν μάλιστα με ανακοίνωσή τους ο πρόεδρος αλλά και ο γραμματέας Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Αδοσιάδης και Διονύσης Ευγενίδης αντίστοιχα. Παράλληλα, εκφράζουν την ανησυχία και τον προβληματισμό που κυριαρχεί στον χώρο των φαρμακοποιών, καθώς το τοπίο των πληρωμών παραμένει θολό. Προχθές πληρωθήκαμε το μισό των οφειλών του Ιανουαρίου, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ωστόσο, είναι άγνωστη η προοπτική εξόφλησης του υπολείπου μισού από τις συνταγές Ιανουαρίου. Μάλιστα, χωρίς καμία προοπτική, παραμένουν και ανεξόφλητες οφειλές του 11 και του 12. Με τα δεδομένα αυτά, η κλονισμένη οικονομική κατάσταση των φαρμακείων επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, αφού όλο και περισσότεροι αδυνατούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους φάρμακα. Πολλά φαρμακεία δεν έχουν πλέον να πληρώνουν για να προμηθευτούν φάρμακα. Εάν δεν εξοφλήσει ο ΟΠΗ, οι προμηθευτές μας μένουν απλήρωτοι. Συνεπώς, δεν θα έχουμε φάρμακα και αυτό θα έχει αντίκτυπο στους ασθενείς, οι οποίοι θα ταλαιπωρούνται ψάχνοντας από φαρμακείο σε φαρμακείο προκειμένου να βρουν το φάρμακό τους.